Φίλες και φίλοι, γεια σας. Σήμερα θα σας δείξω πώς μπορείτε να φτιάξετε το δικό σας blog. Είναι πολύ εύκολο, αρκεί να ακολουθήσετε τα βήματα όπως θα σας τα υποδείξω παρακάτω. Πρώτα απ' όλα πρέπει να μπούμε στο blogger.com και μετά να κάνουμε login, σύνδεση δηλαδή. Για να γίνει αυτό πρέπει να έχουμε απαραίτητα ένα λογαριασμό Gmail. Αν δεν έχουμε, πρέπει να τον δημιουργήσουμε πρώτα και μετά να μπούμε στο blogger να κάνουμε σύνδεση. Ο blogger δέχεται μόνο λογαριασμούς με τη μορφή Gmail. Αφού λοιπόν δώσουμε το email μας και τον κωδικό, οδηγούμαστε στη σελίδα που βλέπετε τώρα και πηγαίνοντας προς τα κάτω και αριστερά έχουμε την επιλογή νέο ιστολόγιο. Πατώντας νέο ιστολόγιο δηλώνουμε τον τίτλο που θα έχει το blog μας. Ας πούμε για παράδειγμα New Blog. Από κάτω πρέπει να δώσουμε τη διεύθυνση η οποία θα φιλοξενεί το blog μας. Ας την ονομάσουμε λοιπόν και αυτή New Blog. Βλέπουμε ότι η επιλογή αυτή δεν είναι διαθέσιμη, οπότε πρέπει κάτι να αλλάξουμε. Ας την ονομάσουμε For New Blog. Ούτε και αυτό μας το δέχεται. Ας πούμε The New Blog, ούτε και αυτό μας το δέχεται. Τώρα πειραματιζόμαστε μέχρι να βρούμε ένα όνομα που να το δεχτεί. Έτσι, εσείς ξέρετε ποιο όνομα θέλετε να δώσετε και θα πειραματιστείτε ανάλογα με αυτό. Ας βάλω και ένα for μπροστά. For the new blog λοιπόν. Το for the new blog είναι μια επιλογή που μας τη δίνει η Google ελεύθερα να τη χρησιμοποιήσουμε. Άρα αυτό θα είναι και το domain name για το ιστολόγιο μας, για το blog μας. Διαλέγουμε ένα πρότυπο, ας πάρουμε το απλό. Και παρακάτω πατάμε δημιουργήστε το ιστολόγιο. Το ιστολόγιο λοιπόν δημιουργήθηκε και το βλέπουμε εδώ πάνω πάνω. Κάνουμε κλικ για να μπούμε μέσα, αλλά πριν κάνουμε κλικ πηγαίνοντας στο τοξάκι επιλέγουμε ρυθμίσεις. Πρέπει να δώσουμε μία μορφή στο blog μας πριν είμαστε σε θέση να το χρησιμοποιήσουμε. Ωραία. Αφού είμαστε λοιπόν στις ρυθμίσεις, πατάμε τώρα πρότυπο και στο πρότυπο λοιπόν μας δίνεται η δυνατότητα να κάνουμε προσαρμογή του blog μας στη μορφή που θέλουμε να έχει. Κλικ λοιπόν στο προσαρμογή. Εδώ εμφανίζεται το πρότυπο το οποίο έχουμε διαλέξει και η πρώτη επαφή μας με τη σελίδα όπως θα εμφανίζεται στο ίντερνετ. Το πρώτο πράγμα που θα κάνουμε είναι να βάλουμε ένα φόντο. Υπάρχει μια τράπεζα με έτοιμα τα οποία είναι αρκετά και μέσα από αυτά θα διαλέξουμε ένα έτσι για να κάνουμε πρόχειρα τη δουλειά μας. Ας πάρουμε αυτό. Πατώντας τέλος το έχουμε πάρει. Επόμενη επιλογή είναι προσαρμογή εύρους. Παρατηρείτε λοιπόν ότι όσο μετακινώ το ποντίκι προς τα δεξιά αυξάνεται ο αριθμός των εικονοστοιχείων και γεμίζει το μπλοκ μας στην οθόνη. Θα έλεγα ότι καλό είναι να κρατήσετε κάπου στο 1000 τον αριθμό αυτό και για ομορφιά αλλά και για να μπορεί να εμφανίζεται ολόκληρη σελίδα σε όλους τους υπολογιστές, γιατί κάποιοι υπολογιστές έχουν ρυθμίσεις οθόνης τέτοιες που ίσως να μην επιτρέπουν να εμφανίζεται ολόκληρη σελίδα. Ας το κάνουμε λοιπόν έτσι. Επόμενη επιλογή είναι η διάταξη. Εδώ δίνουμε στο blog μας εντολή για το πώς θέλουμε να διαμορφωθούν οι αναρτήσεις σε συνδυασμό με τα gadget. Δηλαδή θέλουμε αριστερά τις αναρτήσεις, δεξιά τα gadget, θέλουμε το αντίστροφο, θέλουμε περισσότερα gadget και μικρότερο χώρο για αναρτήσεις. Υπάρχουν επιλογές. Λοιπόν, ας διαλέξουμε την επιλογή αυτή. Αυτή χρησιμοποιώ εγώ συνήθως, με αριστερά τα gadget και δεξιά τις αναρτήσεις. Και ας πάμε στην τελευταία επιλογή, προηγμένη, η οποία έχει υποεπιλογές αρκετές. Λοιπόν, εδώ πέρα δίνουμε το φόντο χρώματος που θα έχει το κείμενο σελίδας, έτσι. Η σελίδα που βλέπετε που είναι λευκή αυτή τη στιγμή. Κατεβαίνουμε στα φόντα λοιπόν. Τώρα βλέπουμε το φόντο. Το εξωτερικό φόντο λοιπόν δεν το πειράζουμε γιατί έχουμε δώσει ήδη αυτό το μπλε χρωματισμό. Σαν κύριο φόντο λοιπόν μπορούμε να διαλέξουμε κάτι άλλο, ένα κιτρινάκι, ένα κοκκινάκι, ό,τι χρώμα νομίζουμε εμείς ότι ταιριάζει καλύτερα ή ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις μας. Ας πούμε για την ώρα ένα πρασινάκι. Ωραία, βγαίνουμε από εδώ λοιπόν.
Στην επόμενη επιλογή είναι οι σύνδεσμοι. Οι σύνδεσμοι είναι κάποια domain names που εισάγουμε μέσα στις αναρτήσεις μας, τα οποία παραπέμπουν είτε σε άλλη σελίδα, είτε σε κάποιο download κτλ. Εδώ λοιπόν επιλέγουμε τι χρώμα θέλουμε να έχουν σε σχέση με το κείμενο. Γιατί το κείμενο μπορεί να είναι, ας πούμε, με μαύρα γράμματα και ο σύνδεσμος να είναι και πρέπει να είναι με κάποιο άλλο χρώμα, ώστε να ξεχωρίζει, έτσι, από το κείμενο. Διαλέγουμε λοιπόν κατά την κρίση μας. Αφού δημιουργήσετε την πρώτη σας ανάρτηση, τότε θα πειραματιστείτε με αυτά τα χρώματα και θα καταλάβετε τι ακριβώς εννοώ. Επόμενη επιλογή είναι ο τίτλος του ιστολογίου. Εδώ πέρα δίνουμε το χρωματισμό. Είναι, όπως βλέπετε τώρα, είναι με μαύρα γράμματα. Άμα θέλουμε, τα κάνουμε σιέλ, πιο μπλε, τα κάνουμε κοκκινοπά, τα κάνουμε ροζ, ξέρω εγώ τι θέλουμε. Ας διαλέξουμε αυτό το rough χρωματάκι και ας κατέβουμε στην επόμενη επιλογή. Στην περιγραφή ιστολογίου, εδώ πέρα συνήθως γράφουμε κάποια χαρακτηριστικά για το blog μας. Είναι μια επιλογή που θα έλεγα να μην τη χρησιμοποιήσετε καθόλου, ούτε όσον αφορά το χρωματισμό, ούτε παραμέσα στη διάταξη, στο να γράψετε κάτι, ας πούμε. Παρακάτω είναι τα κείμενα των καρτελών. Εδώ είναι πλέον που έχουμε δημιουργήσει τις αναρτήσεις και έχουμε βάλει κάποια gadgets. Δίνουμε χρωματισμούς κειμένου, φόντου κτλ. Εδώ βλέπετε τα φόντα των καρτελών. Εδώ τον τίτλο ανάρτησης, δίνουμε τη γραμματοσειρά και το μέγεθός της που θα θέλουμε να εμφανίζεται σαν επικεφαλίδα της κάθε ανάρτησης που κάνουμε. Εδώ κεφαλίδα ημερομηνίας, θα έλεγα να μην τη βάλετε καν. Αν θέλετε όμως να τη βάλετε την ημερομηνία, μπορείτε να της δώσετε φόντο, έτσι. Και αυτά τα παρακάτω θα έλεγα ότι δεν θα σας απασχολήσουν και τόσο. Εν πάση περιπτώσει, μπορείτε να πειραματιστείτε αργότερα. Θεωρώ ότι δεν είναι κάτι το οποίο πρέπει να σας το δείξω τώρα, γιατί πιθανότατα πιο πολύ θα μπερδευτείτε παρά θα βοηθηθείτε. Αφού λοιπόν έχουμε τελειώσει με τις βασικές επιλογές, πατούμε εφαρμογή στο ιστολόγιο και μόλις μας δείξει ότι έγινε εφαρμογή, πηγαίνουμε προβολή ιστολογίου. Τώρα λοιπόν θα δούμε τι έχουμε δημιουργήσει, πώς θα φαίνεται δηλαδή στον κόσμο, τι μορφή θα έχει το blog μας. Ωραία. Το κάναμε αυτό. Αφού λοιπόν κάναμε αυτό, είναι καιρός να φτιάξουμε την πρώτη μας ανάρτηση. Πατούμε λοιπόν νέα ανάρτηση. Περιμένουμε λίγο. Και αρχίζουμε λοιπόν και γράφουμε το κείμενο, έτσι. Γράφουμε. Πολύ ωραία. Γράψαμε τι γράψαμε. Ήρθε η ώρα τώρα να βάλουμε και μια φωτογραφία. Πηγαίνοντας στην επιλογή δίπλα από την λέξη σύνδεσμος που βλέπουμε το παραθυράκι με την εικόνα, μπορούμε λοιπόν να επιλέξουμε μια εικόνα από τον υπολογιστή μας για να τη βάλουμε μέσα. Ωραία. Έχω κάποιες έτοιμες. Ας πάρουμε τώρα μία. Μισό λεπτάκι κιόλας. Okay. Ας πάρουμε αυτή εδώ για παράδειγμα, που λέει ο τε. Έβαργες. Κάνοντας κλικ λοιπόν και άνοιγμα, κάνουμε μετά προσθήκη και βλέπουμε ότι το εικονίδιο έχει μπει μέσα στην ανάρτησή μας. Το μεταφέρουμε με το ποντικάκι στο σημείο που θέλουμε να πάει ή κάνοντας κλικ επάνω, το ένα αριστερό κλικ, αυτό μεταφέρεται αυτομάτως ή μεγαλώνει το μέγεθός του. Πατώντας πολύ μεγάλο βλέπετε πόσο έγινε, αρχικό μέγεθος και τα λοιπά, αν θέλουμε να είναι στο κέντρο, αν θέλουμε να είναι αριστερά και ούτω καθεξής. Ωραία. Το κάναμε λοιπόν και αυτό, έχουμε γράψει το κείμενο που θέλουμε, έχουμε βάλει το εικονίδιο, είμαστε έτοιμοι να δώσουμε και ένα τίτλο. Ας δώσουμε λοιπόν τον τίτλο ότε. Ωραία. Αυτό τώρα που μένει να κάνουμε είναι να πατήσουμε δημοσίευση. Πατάμε λοιπόν δημοσίευση. Εδώ λέει κάποια πράγματα, αν θέλετε να τα μοιραστείτε, ας πούμε ακύρωση για την ώρα και προβολή ιστολογίου. Και ήδη λοιπόν, όπως βλέπετε, έχουμε δημιουργήσει την πρώτη μας ανάρτηση. Αν κάτι θέλουμε να διορθώσουμε στην πορεία, πατώντας εδώ επάνω στο μολυβάκι, μπορούμε να ξαναμπούμε μέσα στην ανάρτηση που μόλις δημιουργήσαμε. Ωραία. Και να το διορθώσουμε και τα λοιπά. Θα δείτε εδώ, μπορείτε να πειραματιστείτε με γραμματοσειρές, με χρώματα, έτσι, να βάλετε συνδέσμους και γενικά να κάνετε ορθογραφία στην περίπτωση που δεν αισθάνεστε ότι τα έχετε κάνει σωστά, έχετε γράψει σωστά, και από εκεί και πέρα, πατώντας ενημέρωση, να ενημερωθεί λοιπόν η ανάρτησή σας
και να εμφανιστεί όπως την έχετε φτιάξει. Αυτά λοιπόν για την ώρα. Ευχαριστώ πολύ που είδατε το βίντεο.